Ο Δήμος Ναυπλίων γιορτάζει λοιπόν και φέτος με το δικό του Άι Βασίλη και το πάρκο, θα λέγα εγώ, και είναι έτοιμος να προσφέρει σε όλους παραμυθένιες στιγμές. Ήταν, αν θέλετε, το μότο που ρίξαμε, βγάλαμε στο διαδίκτυο πριν ακόμη ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις και τυπωθεί το πρόγραμμα. Λοιπόν, εγώ θα πω καταρχάς τους άξονες που κινούμαστε φέτος. Είναι ο στολισμός της πόλης και των δημοτικών μας ενωτήτων. Είναι το πάρκο του Άι Βασίλη που κάθε χρόνο βάζουμε, αν θέλετε, και ένα στοιχείο ακόμη, ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί σε ένα ολοκληρωμένο πάρκο. Και πέρα από τις εκδηλώσεις που, όπως θα δείτε, είναι πολλές, μπορεί και από μόνο του να αποτελέσει ένα μαγικό χώρο. Και βεβαίως η εορταγορά, το μπαζάρ που λέμε ελληνικότατα, το οποίο θα γίνει στην Κυριακή 20 και 21 και θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή φέτος. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που έρχονται να προσφέρουν τις δημιουργίες τους και συγχρόνως να προσφέρουν σε φορείς και σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να ευχαριστήσω και να δώσω το λόγο στις πλέον αρμόδιες για τις δύο θεματικές ενότητες, ότι φέτος, πριν ευχαριστήσω, να πω ότι φέτος βάλαμε, θα δείτε στο πρόγραμμα, τις δημοτικές ενότητες, το πρόγραμμά τους μέσα σε ειδικό κομμάτι του προγράμματος, ούτως ώστε να μπορούμε να επιλέξει κάποιος με μεγαλύτερη ευκολία, αν θέλει να βρεθεί στην ενότητα Μηδέας, Ασίνης, Τύρινθας. Και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και βάρος και να κάνουμε πιο έντονο ότι Δήμος Ναυπλίων είναι Ναύπλιο και Δημοτικές Ενότητες. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους φορείς, πέραν των συντελεστών και μελών του ΔΟΠΑΤ που δουλεύουν, ευχαριστώ όλους τους φορείς, θεατροδρόμιο, καλλιδοσκόπιο, που αφορούν το παιδί και έρχονται να μας συνδράμουν με την παρουσία τους, την κυρία Λούκου, με τον δημιουργό, όλοι αυτοί οι φορείς που είναι παρόντες. Και επίσης να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την οικογένεια Χριστοδούλου, την Αρτοπία Κατσούλη και τα καφέ της πλατείας Συντάγματος και του Μεγάλου Δρόμου για τις πολλές μουσικές εκδηλώσεις που μας έχουν δώσει κατά τη διάρκεια του εορταστικού 12ήμερου. Να ευχαριστήσω τους τοπικούς, τους πρόεδρους των τοπικών ενωτήτων που ανέλαβαν φέτος να μας βοηθήσουν στο στολισμό, με το να στολίσουν τα χωριά τους οι ίδιοι, να τα επιμεληθούν, να τα στολίσουν. Εμείς δώσαμε υλικό, έγινε έτσι μια οργανωμένη διαδικασία, παρέλαβαν υλικό από τις αποθήκες μας και στολίζουν, ή άλλοι στόλισαν ήδη τα χωριά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια. Και τέλος να ευχαριστήσω την Επιτροπή των Χριστουγέννων, την κυρία Σαγκιώτη που θα σας πει για το στολισμό και το σκεπτικό του, την κυρία Ράλη που έχει το κομμάτι, επιμελήθηκε της οργάνωσης των δημοτικών ενωτήτων, τον κύριο Σοροβίγκα, τον κύριο Φιρφιλιώνη, την κυρία Μουτζούρη και την κυρία Σμυρναίου που λόγω εργασίας δεν είναι παρούσες, και την κυρία Ψαρολόγου. Νομίζω δεν έχω χάσει κανέναν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε την Κυριακή στις ώρα, νομίζω να δω την ώρα, μην κάνω λάθος, για το δέντρο. Ώρα 6:30. Στις 6:30 ώρα στην πλατεία Συντάγματος όλους τους πολίτες, γιατί ανάβουν τα φώτα του δέντρου. Σιγά σιγά η πόλη θα ανάβει, από σήμερα μέχρι την Κυριακή θα στολίζεται. Ήδη ξεκίνησε από χθες, αλλά θα φανούν τα φώτα σήμερα, ώστε να φτάσουμε στην κορύφωση που είναι το δέντρο. Ίσως το πιο σεμνό του στολισμού, αλλά το πιο ουσιαστικό, γιατί είναι συμβολικό. Γύρω από αυτό λοιπόν θα είμαστε όλοι, σχολεία, πολίτες, για να πάρουμε όλη μια ανάσα που έχουμε ανάγκη, να ακούσουμε τα παιδιά να λένε κάλαντα και να πούμε ότι μπορούμε να ελπίζουμε και οφείλουμε να ελπίζουμε.